Όπως σας προαναγγείλαμε, μαζί μας έχουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή μας, τον Βίρονα, τον Κοκαλάνη, σέρφερ στα RSX. Βίρονα, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκα. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Και μαζί του και ο προπονητής, ο Κουτς, ο Δημήτρης ο Πηλυχός. Καλημέρα. Μίτσος για τους φίλους. Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Ένας προπονητής με δικές του διακρίσεις, ένας προπονητής που έκανε καριέρα και ως αθλητής στη σανίδα. Θα είναι εδώ, θα έχουμε να πούμε πολλά μέχρι τις 10 η ώρα. Καταρχήν, Βίρονα, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτιάχνει τα μικρόφωνα ο Ρίλος. Έλα, Ρίλο, δώσε. Νικολάκη, μην παίζεις με τα κανάλια. Το βίσμα. Φέτος, όπου έχει τρέξει, Βίρονα, επιτυχίες. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά, ναι. Τρίτος στο παγκόσμιο, στη Βραζιλία. Ακριβώς. Χρυσό στο ευρωπαϊκό, στη Βρέστη. Το πρόσφατα αυτό πριν από ένα μήνα. Δεύτερο στην Ολλανδία στη Ρεγκάτα, πρώτο στο Ισραήλ. Αδελφέ, ήταν... run like the wind. Νομίζω ότι μου έκανε, με ορίμασε αρκετά, μου έκανε καλό η Ολυμπιάδα και έτσι η επόμενη χρονιά μου βγήκε όπως την ήθελα. Στην Ολυμπιάδα ποιες ήταν οι εμπειρίες σου? Θα μπορούσαν να είναι και καλύτερες από άποψη πλασαρίσματος, ήταν έκτη θέση μου. Εντάξει, δεν λειτουργήσαν έτσι όπως θέλαμε όλα, ήταν η πρώτη Ολυμπιάδα, ήταν πολύ καλή εμπειρία σίγουρα. Και έκτος δεν είναι και άσχημα. Όχι, δεν είναι καθόλου. Δεν ήμασταν για έκτη. Είστε για παραπάνω. Ναι. Είχαμε θέμα, είχαμε τεχνικά προβλήματα. Τι γιατί μας παρήχαν εξοπλισμό, ναι, και τα σκάφη δίνονται με λοταρία. Δηλαδή κληρώνονται τα υλικά. Α, δεν πήγαμε τα δικά μας πράγματα. Τα οποία γιατί μπορούσες να πας με τα δικά σου. Όχι. Ακούμε τον Δημήτρη τον Πηλυχό, τον Κουτς. Ναι. Στο... Επειδή δεν είναι τηλεόραση, γι' αυτό καταλάβεις. Ναι, ναι, ναι. Να ακούνε μια φωνή στο δυστυχώς. Μπορείς να πας με δικά σου. Δεν μπορείς, γιατί στο SES και στο Laser, στις δύο αυτές Ολυμπιακές κατηγορίες, τα πράγματα παρέχονται από τη διοργάνωση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό παίρνεται απόφαση δύο χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς, για την κάθε Ολυμπιάδα. Ήμασταν λίγο άτυχοι γιατί μας κάτσαν υλικά τα οποία δεν ήταν, είχαν αποκλίσεις από τα υλικά άλλων αθλητών στο επίπεδο του Βίρονα. Είχαμε προβλήματα, σοβαρά προβλήματα. Αλλάξαμε φινάκια τέσσερις φορές, αλλάξαμε σκάφος, είχε πάρει νερά. Εντάξει, πράγματα τα οποία. Γενικά εμάς δεν μας αρέσει το ύφος μας και εμένα σαν προπονητή δεν είναι να δικαιολογούμαστε, αλλά επειδή πιστεύαμε πάρα πολύ, ο Βίρονας ήταν έτοιμος για να κάνει διάκριση. Μας ενόχλησε αυτό το πράγμα πάρα πολύ και εντάξει, ξέρεις ότι δεν σε ρίχνει κάτω με τη μία, ξανασηκώνεις και το παλεύεις. Οπότε η δυναμική του Βίρονα ήταν τέτοια που φέτος φάνηκε στην πορεία της χρονιάς πόσο έτοιμος, γενικά πόσο όριμος, γιατί ένας αθλητής οριμάζει μέσα από την αγωνιστική του πορεία. Εντάξει, δεν μας βγήκε στην Ολυμπιάδα, ευχόμαστε και ελπίζουμε στην επόμενη. Ναι, εντάξει. Ελπίζεις το χάλκινο στο παγκόσμιο. Εκεί, εκεί. Το αρέσει η Βραζιλία, τον πάει, γιατί πέρυσι είχε πάει προετοιμασία και είχε κερδίσει κιόλας. Στο ίδιο μέρος. Είχε προετοιμασία στη Βραζιλία. Είχε κάνει πέρυσι, ναι. Ξεκινήσαμε από πέρυσι και από εδώ και πέρα κάθε χρόνο θα είμαστε εκεί για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, εν ώψη της Ολυμπιάδας, να μαθαίνουμε και τα νερά ακόμα καλύτερα. Το δουλεύετε από τώρα, Βέβαια. Ναι. Τρία χρόνια πριν. Ναι, ναι, χρειάζεται πάρα πολύ. Δηλαδή. Έτσι έγινε και με την Ολυμπιάδα του Λονδίνου. Τρία χρόνια πριν αρχίσαμε να πηγαίνουμε τακτικά. Πού, Weymouth? Στο Weymouth. Εκεί με τα ρεύματα, πώς ήταν, Όλοι για τα ρεύματα που να μου λένε. Τα ρεύματα είναι χειρότερα στο Ρίο. Είναι πιο ισχυρά. Στο Weymouth. Ατλαντικός. Ναι, και είναι μέσα, ο κόλπος είναι κλειστός και έχει ένα άνοιγμα μόνο ο κόλπος του Ρίου. Οπότε είναι πιο περίεργα τα πράγματα. Και οι στίβοι στείνονται ακριβώς στο άνοιγμα που μπαίνουν τα νερά. Οπότε θα πρέπει να ρίξουμε πολύ μεγάλο ψάξιμο. Δηλαδή αλλάζει η φορά τους τα ρεύματα ή... Ναι, 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 έχει να κάνει με την παλήρια. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από τα γενικά πριν πάμε στα ειδικά, γιατί όλος ο χρόνος είναι δικός μας. Μέχρι τις 10 το πρωί, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, ο Βίρον Κοκαλάνης, ο πρωταθλητής μας, ο παγκόσμιος, είναι εδώ μαζί μας, μαζί με τον προπονητή του, τον Δημήτρη τον Πηλυχό. Είσαι αθλητής του ναυτικού ομίλου Τζιτζιχιών Καλυθέας. Ακριβώς. Τα τελευταία... Εδώ, γειτονιά, Εδώ κοίτανε. Τα και τελευταία τέσσερα χρόνια. Και εγώ προπονητής του ίδιου ομίλου. Και μια που το πιάσαμε έτσι, ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Παντελή τον Παυλίδη, τον πρόεδρο του. Ναι, φυσικά. Είναι ο θρύλος των Προέδρων. Εγώ έτσι τον ονομάζω. Είναι ένας άκου, οποίος... πρόεδρε, τι λέει, άκου! Ο οποίος μας έχει σταθεί από την πρώτη στιγμή που πήγαμε στο Σύλλογο και παλεύει για μας σε όλες τις κατευθύνσεις. Γιατί πραγματικά παλεύει. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και ο Βίρας και εγώ. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις πρωταθλητισμό σε αυτό το επίπεδο? Μιλάμε σε σχεδόν επαγγελματίας χωρίς απολαβές. Ακριβώς όπως το είπες. Υποχρεώσεις επαγγελματίας. Ξεκινάς από τα δύσκολα. Να ξεκινήσω, θα πάει κουβέντα μόνη. Κατευθείαν το μαχαίρι στο κοκαλό, εντάξει, οκ. Όχι, γιατί εντάξει, λεφτά δεν υπάρχουν, οι όμιλοι είναι ζορισμένοι, η Ομοσπονδία δεν βάζει λεφτά. Ό,τι κάνουν, το κάνουν οι όμιλοι. Και αν βρεθεί κανένας χορηγός. Έχετε μιλήσει πριν τη συνέντευξή μας? Πώς τα ξέρεις εσύ? Τα ξέρω γιατί ψηλασχολούμαι με το φόρο γι' αυτό.
Λοιπόν, είναι δύσκολα. Εσείς είχατε χορηγό, δεν είχατε μέχρι τώρα? Είχαμε, ναι. Είχαμε τον Πάρη που μας βοήθησε, τον Κασιδόκοστα, μέχρι και την Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα η συνεργασία μας έληξε και αυτή τη στιγμή είμαστε μόνοι μας και ψάχνουμε. Και να πούμε και ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Πάρη. Βεβαίως. Απίστευτο. Μας έδωσε φοβερή όθηση και ειλικρινά τον ευχαριστώ. Ναι, γιατί ξέρεις, όταν εγώ θέλω να βγάλω ένα πρόγραμμα σαν προπονητής, στην Ελλάδα τα πράγματα λειτουργούν πολύ περίεργα. Δηλαδή, εγώ θέλω να είμαι 6 μήνες πριν προγραμματισμένος. Ναι. Στον πόντο. Όταν λέω στον πόντο, δηλαδή ξέρω πού θα κάνει προετοιμασία. Στην Ελλάδα κάνει συντήρηση, δεν κάνει προετοιμασία. Σε ποιους αγώνες θα πάει. Ναι, πώς ξέρω τι εννοώ. Στην Ελλάδα η προπόνηση είναι ατομική προπόνηση, κάνει πάρα πολύ ποδήλατο, κάνει διάφορα πράγματα, κάνει νερό, αλλά δεν έχουμε επίπεδο. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος αθλητής που να μπορεί να παίξει και να κοντραριστεί μέσα στο νερό. Οπότε τι κάνουμε, κάνουμε όγκο προπόνησης για να βγούμε στο εξωτερικό. Συνεργαζόμαστε με άλλους αθλητές παγκόσμια, με τον Ισραηλίτη, τον Ισπανό. Και να μπορέσουμε να κάνουμε προπόνηση στο εξωτερικό χρειάζεται ένας προγραμματισμός. Δηλαδή λέμε θα πάμε 20 μέρες στη Βραζιλία, θα κάνουμε προπόνηση. Εντάξει, προγραμματίζεις. Το προγραμματίζω σημαίνει κάνω κρατήσεις στο δωμάτια, βγάζω εισιτήρια, κάνω κρατήσεις, τα πάντα. Αν δεν έχεις λοιπόν χρήματα για να τα κάνεις αυτά, αντιλαμβάνεσαι ότι την τελευταία στιγμή δεν γίνεται να λες φεύγω αύριο Βραζιλία και να βγάζεις εισιτήριο την προηγούμενη. Οπότε είχαμε τη δυνατότητα να βγάζουμε όλο μας το πρόγραμμα. Ανεξαρτήτως αν η Ομοσπονδία υπήρχε ή δεν υπήρχε δίπλα μας για αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Είχαμε χέρια λιμένα εξαιτίας αυτού του ανθρώπου, ο οποίος πραγματικά αγαπάει τη θάλασσα και το έδειξε. Και ένα τεράστιο, πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Κύριε, εκεί ακουμπήσαμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Εύρωνα, για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο τώρα, να φέρνεις παγκόσμια μετάλλια, χρυσά. Όπου τρέχεις να είσαι, σε υπολογίζουν. Ήταν μια κρίσιμη περίοδος. Δηλαδή από το 2010 μέχρι το 2012 που με βοήθησε ο Πάρης. Ήταν το 2010 που έκανα την πρώτη μου επιτυχία στην κατηγορία ντρόν, που έκανα το πρώτο μου μετάλλιο, δεύτερο ντρόν. Οπότε ήταν μια κρίσιμη περίοδος αυτά τα δύο χρόνια, με βοήθησε πάρα πολύ και έμαθα πάρα πολλά. Εντάξει, το επίπεδο του, συγγνώμη που επέμενε, το επίπεδο που έχει φτάσει ο Βίρονας αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, μήπως έχει σκεφτεί να πάει να μείνει έξω? Όχι, δεν έχει να κάνει. Την Ελλάδα δεν νομίζω. Αλλάζει τη βάρκιζα με κανένα μέρος στον κόσμο? Με τίποτα. Έχω γυρίσει τόσα πολλά μέρη. Όχι μόνο η βάρκιζα συγκεκριμένα, αλλά γενικά ολόκληρη η Ελλάδα είναι τόσο όμορφη χώρα, τόσο ωραίες θάλασσες. Δηλαδή δεν την άλλαζα ποτέ με τίποτα. Ξέρεις, μας ρωτάνε όλοι. Τώρα πήγαμε στη Βραζιλία προσωπικά με όλοι μου φίλοι. Μου λέγανε Βραζιλία, ξέρεις, Βραζιλιάνοι, θα λοιπά. Είμαι πολύ συγκατημένος και μου λέει τι. Λέω, εντάξει, δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας, αλλά εγώ προσωπικά καμία σχέση. Έχετε και μια σημαία Βραζιλίας εδώ που τη βλέπω. Ναι, εντάξει, καμία σχέση. Λέω, οι Ελληνίδες είναι μακράν πολύ πιο όμορφες γυναίκες από τους. Το έλεγα και δεν με πιστεύαν. Τώρα ήρθαμε στα ωραία. Ναι, ναι, ναι. Ναι, κόπα καμπάνα και τέτοια τώρα. Εκεί είμαστε. Αυτό είναι. Και τώρα πώς θα το λύσετε το θέμα χορηγού, διότι επιπλέον έχει απαιτήσει ο Βίρονας. Τώρα είναι και το 15 Αύγουστο, το Παναγίας, κάνουμε μια προσευχή. Ελπίζουμε. Το μόνο που κάνουμε. Στον πρωταθλητισμό έχεις περισσότερες απογοητεύσεις από ότι χαρές. Γενικά στον πρωταθλητισμό. Αυτό για να ακούνε και τα νέα παιδιά. Ναι, υπήρχαν φορές που είχα πολλές. Δηλαδή, πάντα αγωνιστικά. Είχα να κάνω πάντα με τη θέση μου, δηλαδή με τις προσδοκίες μου, τι περίμενα να κάνω σε έναν αγώνα και όταν δεν μου έβγαινε αυτό, στεναχωριόμουν. Και πώς το διαχειριζόσουν αυτό το πράγμα? Γιατί το δύσκολο είναι να διαχειριστείς την αποτυχία όταν είσαι στα κάτω σου. Ναι, γι' αυτό με βοήθησε πάρα πολύ ο Δημήτρης. Ήταν πάντα εκεί να με καθησυχάσει, σε κάθε αποτυχία, κυρίως σε μικρότερες ηλικίες. Καλά, μην νομίζεις τώρα και εσύ και εγώ από σένα μάθαινα. Έτσι. Εγώ δεν τα λέω όπως είναι τα πράγματα. Κανείς προπονητής δεν έγινε μεγάλος χωρίς να έχει ένα μεγάλο αθλητή δίπλα του. Έτσι. Ο Βίρονας είναι η αιτία που είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Έμαθα δίπλα του. Εσύ από τις εμπειρίες σου, όχι, κοίτα, ήμουν καλός προπονητής για τα ελληνικά δεδομένα. Για τα παγκόσμια δεδομένα δεν ήμουν καλός προπονητής. Έγινα καλός και προσπαθώ να γίνω ακόμα καλύτερος. Γιατί έχω έναν αθλητή ο οποίος ζωγραφίζει. Έτσι. Τα λέω πολύ ομάδα πράγματα. Δηλαδή, ο Βίρονας, οποιοδήποτε προπονητής ενός οποίου κάτσει δίπλα του, θα είναι καλός προπονητής. Το δύσκολο κομμάτι ήταν να φτάσουμε εδώ. Αυτό ήταν όλη η μαγεία. Ναι. Γιατί ξεκινήσαμε μαζί, είμαστε μαζί από πάντα. Από το μηδέν. Έτσι. Τον έβαλα πάντα. Ναι. Ναι. Η ιστορία του Βίρονα, ναι, το λέω αυτό με πολύ έτσι πάντα μέταση. Ο πατέρας του Βίρονα μου τον έφερε, τον έμαθα την πρώτη χρονιά σερ και την επόμενη χρονιά απεβίωσε. Έφυγε όταν ήταν 11 χρονών. Έτσι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, είχα μια ευθύνη, γιατί πέραν του ότι ήταν πάρα πολύ καλός αθλητής, το είδα και προσωπικά γιατί είναι και πάρα πολύ καλό παιδί. Δηλαδή, αν έδινες χρυσό μετάλλιο σκοκαλάνι, το δίνεις για το ήθος του.
και το χαρακτήρα του. Αυτό είναι παγκόσμια. Δηλαδή, όταν ανοίγει το Facebook με ένα πράγμα παϊκό και βλέπει από όλου του αθλητέ στον κόσμο συγχαρητήρια, Ολυμπιονίκε, παγκόσμιου αθλητέ κτλ. Και μπράβο, Βίρα κτλ. Είναι μια τεράστια αποδοχή προσωπικότητα. Πάνω απ' όλα για τη συμπεριφορά του στου αγωνιστικού χώρου. Δεν έχει κάνει ένσταση ποτέ. Δηλαδή, το λέω ειλικρινά γιατί είναι αυτό ο άνθρωπο. Και είναι και η ευχή μου και αυτό που προσπαθώ και του περνάω συνέχεια ότι μην απλώ. Δηλαδή, εντάξει, το ότι κέρδισε το Παναμαϊκό, το κάνει για σένα, το κάνει για αυτού που αγαπά, το κάνει για τη χώρα σου, αλλά δεν σημαίνει και τίποτα στην τελική. Οκ, okay, ο αθλητισμό αυτό είναι. Κερδίζει, μπράβο, ακού το χειροκρότημα, πάμε για το επόμενο. Δεν σημαίνει ότι καβαλά με το καλά, γιατί περισσότεροι αθλητέ μπαίνουν στη διαδικασία ότι είμαι κάποιο. Δεν είσαι κανένα. Ποτέ δεν είχα εντάλματα στη ζωή μου. Και δεν έχω πάρει αυτόγραφο ποτέ στη ζωή μου, όπως και του έχω περάσει το μήνυμα ότι δίνει αυτόγραφα μα τα ζητάνε. Δεν χρειάζεται δηλαδή ότι είναι ο άλλος, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να γίνεις κι εσύ. Προσπάθησε να τον ξεπεράσεις. Και αυτό είναι νομίζω στάτους για τη ζωή ενός παιδιού, ειδικά ενός ανθρώπου. Έτσι. Βίρονα. Συμφωνώ με τον Δημήτρη, έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Μεγαλώσαμε μαζί, μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα, τον είχα σαν πατέρα μου. Ο πατέρας σου σε πήγε για σερφ. Ναι, είχες δείξει κάποια κλίση? Όχι, μένατε στη Βουλιαγμένη και γι' αυτό κατεβήκατε κάτω. Μέναμε από πάντα στη Βάρκιζα. Μεγάλωσα στη Βάρκιζα, ναι. Και ο πατέρας μου ασχολιόταν με το windsurf από πιο παλιά. Mm-hmm. Ήταν από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με το windsurf στην Ελλάδα. Και ήταν αυτός που με πήρε από το χέρι και με πήγε στο ναυτικό όμιλο Βάρκιζας τότε. Και με έγραψε σχολείο που προπονητής τότε ήταν ο Δημήτρης. Και έτσι ξεκινήσαμε. Από τότε είμαστε μαζί. Δηλαδή έχουν περάσει 15 χρόνια. Όχι, παραπάνω. Παραπάνω. Μην κλέβεις χρόνια. 17. 11 ήρθες. 17. 11, ναι. 28 θα γίνει. Ναι, συγγνώμη. Κλέβεις. Έχει έρθει και ο Γιάννης έξω. Α, ναι, φίλες μας. Εδώ βλέπεις, διαβάζει Sport Day. Γεια σου, ρε Γιάννη Γλυκέ. Ναι, λέει, είναι πιο όμορφες και πιο εκνευριστικά πρόσιτες. Για τις Βραζιλιάνες, λέει. Ναι. Καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα τον Αγγζή από την Κύπρο. Να είσαι καλά. Την καλημέρα στο Γιώργο από Λαμία. Την καλημέρα στο Στέφανο την παλιά πόλη της Ρόδου. Στον Αντώνη από Πέραμα. It's all about steam. It's all about dreams. It's all about making the best out of everything. Έχουμε και στην πλάκα τώρα, έτσι. Δίνει ο σταθμός, βλέπω, πανελλαδικά. Yeah. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Oh, okay. Τσαμόπουλε συνεχίζει την παρέλαση στο γαμπρό για την κόρη σου, είσαι πολύ μεγάλος, λέει, στον ακροατή. Ο Γιάννης, ο γλυκός απόξω. Τι να κάνουμε, δίνουμε όλοι τον αγώνα μας. 10 λεπτά πριν από τις 9 πνίξει το φουνταριστό, είμαστε εδώ με τον Βίρονα τον Κοκαλάνη. Μας έκανε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο, ένας παγκόσμιος πρωταθλητής. Τώρα για την επόμενη μέρα, υπάρχει μια αγωνία τώρα έτσι, πώς θα συνεχίσεις την πορεία σου, έχεις κάνει ένα προγραμματισμό με τον προπονητή. Τώρα είμαστε... Πάμε για το θέμα των χορηγών. Έχουμε ένα προγραμματισμό, κάτι έχουμε φτιάξει. Αλλά, τι που θα πάτε διακοπές. Έχουμε προγραμματίσει. Παραπλήσιο. Μεσανίδη είναι, αλλά δεν είναι με πανί. Όχι, έχουμε πει να πάμε να κάνουμε λίγο σερφάκι στις Μαλδίβες τον Οκτώβριο. Έτσι, σαν δωράκι για την επιτυχία μας. Ναι. Δεν θα κεράσει. Αυτό αλλά... με το κύμα. Αυτό με το κύμα είναι το χούι μας. Ναι. Ασχολούμαστε πάρα πολύ. Και έλα. Είμαστε μια παρέα παιδιά. Αυτό μου φαίνεται ακατόρθωτο, ρε παιδιά. Είναι. Το βλέπω, το ξαναβλέπω. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο σπορ. Από τα πιο όμορφα θαλάσσια σπορ μπορώ να πω. Πρέπει να βρει όμω κύμα, ε. Ναι. Και κάνουμε πλάκα γιατί του λέω ξεκινάμε τη σεζόν, του λέω από τι Μαλδίβες τέλος του Οκτωβρίου, 10 μέρες, του λέω ξεκινάμε προπόνηση. Και γελάει γιατί δεν είναι καμιά σχέση. Εντάξει, σχέση έχει γιατί το σώμα ξεσμπαίνει σε μια διαδικασία, είναι πολύ ένταση από αυτό το σπορ. Αλλά βέβαια δεν έχει καμιά σχέση με το σερβ, με το Winsor. Αλλά ξεκινάμε χαλαρά από εκεί και βλέπουμε. Οπότε η προετοιμασία μας ξεκινάει τότε. Από Μαλδίβες και έπειτα μόλις γίνει. Χωρίς να έχουμε πρόγραμμα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Σερφ εδώ κάνουν στην Ελλάδα, κάνουν. Πάρα πολύ. Έχει ξεκινήσει. Έχει παραλίες συγκεκριμένες. Γιατί θέλει πολύ αέρα, ε. Όχι, όχι, κύμα θέλουμε. Κύμα, συγγνώμη για λέω. Ναι, κύμα. Βίρονα. Έχουμε παραλία στην Αττική, έχουμε στην Βουλιαγμένη. Ναι. Στη Βάρκιζα που το χειμώνα βγάζει κύμα με τους νότιους ανέμους, αλλά περισσότερο έχουμε προς τη Δυτική Ελλάδα, προς μεριά που κοιτάει Ιταλία, Πελοπόννησο, Πρέβεζα πάνω στην Πάργα, φανταστικά μέρη. Όλες τις εποχές, ιδίως το χειμώνα. Το χειμώνα. Το χειμώνα.
Αλλά ξέρεις, είναι παρεξηγημένο το σπορ. Όλοι νομίζουν ότι δεν έχει κύματα η Ελλάδα. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Έχει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή.